Άκουγα να λέτε στην Βραδενή η ομιλία σα σε εκδήλωση στη Λάρνακα ότι είναι όλοι εναντίον σα και εσεί μόνοι εναντίον όλων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, δεν είναι κάτι το οποίο ισχυριζόμαστε. Συμβαίνει. Δηλαδή, εμεί έχουμε να αντιμετωπίσουμε πέρα από τα κόμματα τα οποία δημοσκοπικά βρίσκονται κοντά μα και όλα τα υπόλοιπα ε, κόμματα τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο. Και αναφέρθηκα συγκεκριμένα στα δύο μεγαλύτερα, διότι τόσο με ο Γενικό Γραμματέα. Του Ακέλο, κύριο Άντρο Κυπριανού, όσο και με δηλώσει του κύριου Σαββέρφη Νεοφίτου, ο πρόεδρο του Δημοκρατικού Συνεγερμού, ανησυχούν και οι δύο για την άνοδο που παρουσιάζει το εθνικό ΛΕΚΟΜΕΤΟΠ. Έχουν λόγο. Λένε ότι όπω ανεβαίνει η ακροδεξία γενικότερα στην Ευρώπη, θεωρούν ότι αυτή την παράταξη και εσεί εκπροσωπείτε και θέλουν να το αποφύγουν. Ε, θεωρούμε ότι τα κόμματα στηρίζονται από τον κόσμο. Mm -hmm. Μέσα από δημοκρατικέ διαδικασίε, στι οποίε συμμετέχουμε κι εμεί, και δεν θα είχαν κανένα λόγο να ανησυχούν. Εάν είχαν φροντίσει μέχρι σήμερα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία από τη μια και η χώρα μα από την άλλη, γενικότερα, εσεί αποδέχεστε τον όρο ακροδεξί. Σε καμία περίπτωση. Αλλά γιατί. Δεν υπάρχει αυτό ο όρο για μένα. Είναι πολιτική Θεω... η ίδρυση, να σα λέει κάποιο ακροδεξιό. Είναι ένα όρο ο οποίο δεν θεωρώ ότι αντιστοιχεί σε εμά. Είναι καλύτερα να περιγράφεται ω πατριωτικά και εθνικιστικά κινήματα. Ε, αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένα μεγάλο ρεύμα εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση με άνοδο αυτών των πολιτικών κινημάτων. Και εμεί θέλουμε να συμμετέχουμε ακριβώ μετά τι 26 Μαου στον πολιτικό χάρτη τη επόμενη μέρα, ο οποίο θα δημιουργήσει μια μεγάλη ευρωπαϊκή πολιτική ομάδα που θα ενταχθούν όλα μαζί αυτά ναι, τα κινήματα. Πιστεύετε στην Ευρώπη, <coughs> γιατί πολλά από τα κόμματα που αυτοχαρακτηρίζονται εθνικιστικά, όπω λέτε, και πατριωτικά, δεν πιστεύουν στην Ευρώπη. Αντιθέτω, παλεύουν για τη διάλυσή τη. Η Ευρώπη όπω λειτουργεί αυτή τη στιγμή Βασίζεται σε ένα οικονομικό μοντέλο το οποίο καθοδηγεί τι οδηγίε τη Γερμανία. Η κυρία Μέλκερ με του συνοδοιπόρου τη, τόσο του φιλελεύθερου όσο και του σοσιαλιστέ, εφάρμοσε πολιτικέ λιτότητε, τι οποίε αντιμετωπίζει καθημερινά ο μέσο Ευρωπαίο πολίτη. Ποια πολίτης. μάχη, λοιπόν, αν μπείτε στην Ευρώπη, θα δώσετε, δώσετε εσείς. Να με επιτρέψετε ναι. να ολοκληρώσω. Θέλουμε μια διαφορετική Ευρώπη. Μια Ευρώπη που θα σέβεται πρώτα και πάνω όλα τον άνθρωπο, θα σέβεται την κάθε χώρα, το κάθε έθνο την κάθε θρησκεία, τι παραδόσει και τι ρίζε του κάθε λαού. Αυτή την Ευρώπη ονειρευόμαστε. Θέλουμε λοιπόν να βρούμε σύμμαχου, συνέτερου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε η χώρα μα να είναι υποτελή. Ναι, δεν νομίζω ότι άλλοι ονειρεύονται άλλη Ευρώπη, όπω την περιγράψατε. Νομίζω έτσι την Μέχρι ονειρεύονται. Μέχρι σήμερα πάντω η Ευρώπη λειτουργεί με διαφορετικό μοντέλο. Και είναι κάτι το οποίο αποδεικνύεται. Είναι η Ευρώπη των μνημονίων, είναι η Ευρώπη του κουρέματο. Αυτή την Ευρώπη να έχουμε βιώσει. Άρα εσεί θα μπείτε μέσα, αν μπείτε και καταφέρετε και πάρετε την έκτη έδρα για μια άλλη Ευρώπη. Ακριβώ. Θέλουμε την Ευρώπη που αλλάζει. Και όπω έχω αναφέρει και προηγουμένω, θέλουμε να ενταχθούμε σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πολιτική ομάδα. Ε, Βεβαίω λένε ότι η ομάδα που θα πάτε να ενταχθείτε είναι περιθωριακή και μικρή σε μέγεθο. Σε καμία περίπτωση. Μετά τι 26 Μαου, αυτό θα αλλάξει. Αρκετέ νέε δυνάμει και νέε χώρε θα ενταχθούν σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ομάδα και αναμένεται να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στο Ευρωκοινοβούλιο. Άρα, υποχρεωτικά και αναγκαστικά, όλοι θα την λαμβάνουν υπόψη. Αν δεν πετύχετε αυτό που ονειρεύεστε για την Ευρώπη, θα προτείνετε και έξοδα από, ΕΕ, από την, Ευρωπαϊκή Οικογένεια, ή ε, Θεωρούμε ότι θεωρουμε οτι ο Κυπριακό Ελληνισμό έχουν, έχουν, δώσει πολλά, μάλλον μέχρι σήμερα, για να βρισκόμαστε εντό τη ΕΕ. Υπάρχουν θετικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση φτάνει να τα εκμεταλλευτούμε σωστά. Άρα δεν θα προτείνουμε αυτή τη στιγμή έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλωστε, εκεί στρέφονται και οι ελπίδε μα για αντιμετώπιση τη επιθετικότητα που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Τι ποσοστά πιστεύετε ότι θα πάρετε, Δεν θα μιλήσουμε με ποσοστά. Έχουμε να αποκτήσει τη δυναμική. Το βλέπουμε καθημερινά. Να εκλέξουμε ευρωβουλευτή. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι για να μπορέσουν να εκλέξουμε ευρωβουλευτή, τα ποσοστά πρέπει να είναι και ανάλογα. Και πιστεύετε ότι θα κερδίσετε αυτή τη μάχη. Η Κυριακή είναι κοντά λίγα 24 ώρα μακριά. Περιμένουμε την κάλπη και να δούμε τι θα αποφασίζει ο κόσμο. Στείλτε το τελευταίο μήνυμα σα στου τηλεθεατέ μα. Το δικό μου μήνυμα είναι ότι όλοι οι πολίτε και ειδικά οι νέοι άνθρωποι πρέπει να συμμετέχουν στι εκλογέ. Η πολιτική αφορά του πάντε, καθορίζει τα πάντα. Και όσοι μένουν μακριά από τι κάλπε δεν τιμωρούν το πολιτικό σύστημα. Αντίθετα, το δικαιώνουν και αυξάνουν τη δύναμή του. Συμμετοχή λοιπόν και όσον αφορά το δικό μα ψηφοδέλτιο, έχουμε έξι υποψηφίου έντιμου Τίμιους, καθαρούς και μπορούν να επιλέξουν ό,τι θέλουν.